Παρόλα αυτά όμως, εμένα επειδή με ενδιαφέρει ο τελικός κριτής που είναι το κοινό, εγώ δεν έχω πίσω μου ένα μπαμπά ο οποίος έχει ένα κανάλι και με κρατάει στην τηλεόραση. Μπορεί να έχει οικονομική επιφάνεια, αλλά δεν έχει κανάλι. Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Μάλιστα. Εγώ κρατιέμαι στην τηλεόραση 13 χρόνια κάθε μέρα και κάθε μέρα συζητιέμαι γιατί έχω τη δύναμη του να λέω την αλήθεια. Το κοινό μας, αυτό που μας βλέπει και τώρα από τη Θεσσαλονίκη και κατά επέκταση από όλη την Ελλάδα πια, γιατί είμαστε και συνεργάτες στην εκπομπή. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Αυτό θέλω να σου πω, ότι το κοινό είναι ο τελικός κριτής. Εάν το κοινό λοιπόν δεν με έβλεπε, οι διαφημιστικές που επενδύουν στον Αλέξανδρο δεν θα δίνανε λεφτά. Άρα εγώ δεν θα ήμουν στην τηλεόραση. Άρα, άρα θέλω να σου πω ότι το κοινό εκτιμάει το γεγονός ότι, και... το ότι εγώ τα λέω χήμα, ναι, και λέω αλήθειες. Και εσύ απολαμβάνεις την αξιοπρέπεια βέβαια του κοινού και, ναι, τη δουλειά σου, διότι βλέπεις ότι αυτό αναγνωρίζεται. Και ένα άλλο που μου αρέσει που αναγνωρίζετε, μια και μιλάμε για το κοινό, και εγώ γενικά αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο, είναι ότι. Εξάλλου αυτή η δουλειά για αυτό το λόγο γίνεται. Σαφώς. Και την αγάπη. Όχι, μας προς η, δουλειά, τον κόσμο. Η δουλειά δεν γίνεται από όλους για την αγάπη μας. Άλλοι το κάνουν για να είναι επώνυμοι. Εμένα μου αρέσει αυτό, το ζω, αλλά από εκεί και πέρα ζω περισσότερο στο ότι εκτιμούν ότι, ότι αυτό που κάνουμε με την Εμμανουέλα έχει πολύ γέλιο. Ο λόγος με τον οποίο αυτοσαρκαζόμαστε είναι πολύ βασικός, γιατί χρειάζεται δύναμη κάποιος να βγει και να πει ότι οι γυναίκες στο πέρασμά μας με λιποθυμάνε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Γιατί δεν το έχω κοιμηθεί με πολλές επώνυμες. Ναι, καλά, με επώνυμες, εντάξει, όλοι έχουμε πάει. Δεν είναι. Αλλά αυτό θέλω να σου πω ότι δεν το λέω με την έννοια ότι το πιστεύω. Δηλαδή, αν μιλήσουμε δυο μας, δεν θα σου το πω, θα σου το πω μόνο για να γελάσουμε. Μήπως ενοχλεί όμως σε ορισμένους ότι ο Αλέξανδρος το παίζει το απόλυτο αρσενικό. Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι ενοχλεί ορισμένους. Εμένα με ενδιαφέρει ότι δεν ενοχλεί τους πολλούς. Και γενικότερα στη ζωή μου δεν με ενδιαφέρει το λίγο, με ενδιαφέρει το πολύ. Δηλαδή, αν υπάρχουν ένας-δύο που τους ενοχλεί, λυπάμαι. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Θα πρέπει να τα ακούσουν, θέλουν, δεν θέλουν. Αλέξανδρος Πετρίδης, πολύ χύμαρος. Θα κάνουμε μια παύση, να παρακολουθήσουμε διασκέδαση και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ, στο Beach Bar Παστάζη, διότι θα μάθουμε πολλά σήμερα. Βλέπω ότι ο Αλέξανδρος έχει κέφια και θα τα χώσει. Καλή διασκέδαση, πάμε βόλτες. Επιστροφή κυρίες και κύριοι εδώ στο Beach Bar Παστάζη, όπου η κουβέντα μας με τον Αλέξανδρο Πετρίδη συνέχεια βρίσκεται σε ενδιαφέρον, θα έλεγα, διότι οι ατάκες που έχει πει ο Αλέξανδρος Πετρίδης συζητιούνται. Δεν θα ξεχάσουμε μέσα στο καλοκαίρι τη φωτογράφηση στο περιοδικό Downtown, όπου δηλώνεις, ναι, πολύ χαλαρά και πολύ cool, ότι αν ήμουν γκέι θα ερωτευόμουν τον εαυτό μου. Αυτό πάλι πώς σου ήρθε? Αυτό πώς μου ήρθε. Ο δημοσιογράφος μου λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία νοοτροπία, το ότι για να κάνεις τηλεόραση πρέπει οπωσδήποτε, ας πούμε, να είσαι γκέι. Δηλαδή, ή πρέπει να έχεις το στυλ των Destigé. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτή την Destigé, ναι, τέλος πάντων. Καλά, αυτό ήταν η χαζομάρα. Ναι, τώρα... λέω παιδιά, αυτό δεν ισχύει. Αλλά έχουν συνδέσει ότι ένας άντρας, όταν είναι αυτό που λέμε εντυπωσιακός, με ωραίο σώμα, ωραίο χαμόγελο, ωραία επιδερμίδα κτλ., ότι πρέπει αυτός ο άντρας, ας πούμε, να είναι το πρότυπο των γκέι. Επειδή στο εξωτερικό, ας πούμε, υπάρχουν τα sex symbol. Εμένα λοιπόν, όταν μου έγινε αυτή η ερώτηση, λέω εντάξει, αν το θεωρείς έτσι, και εγώ αν ήμουν γκέι θα με ερωτευόμουν. Δηλαδή, και εγώ αν ήθελα να ερωτευτώ έναν άντρα, τον Αλέξανδρο Πετρίδη θα τον ερωτευόμουν. Και γιατί μετά βλέπουμε και γιατί στο ζούγκλα, είναι ένα πολύ σεξ. Βλέπουμε στη ζούγκλα.gr που λέει σε όλα τα Αλέξανδρος Πετρίδης, αν, τελείες, αν. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει όταν κάποιοι, μέσα σε παρένθεση, σχολιάζουν χιουμοριστικά αυτά που είπα, γιατί έχουν πέσει στην παγίδα μου. Η παγίδα μου είναι η εξής, ότι εγώ έχω τη δύναμη να αυτοσαρκάζομαι και να γελάω με αυτά που λέω και εσείς που τα σχολιάζετε μέσα σε εκπομπές τέτοιες και κάποιοι τα σχολιάζουν αρνητικά, είσαστε κατώτεροι από μένα. Γιατί αυτό που δεν έχετε καταλάβει είναι ότι εγώ είμαι εδώ, έχω τη δύναμη να αυτοσαρκάζομαι γιατί ξέρω ποιος είναι ο Αλέξανδρος Πετρίδης και δεν με ενδιαφέρει τι θα πω, ενώ εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ κάνω πλάκα. Άρα ποιος είναι ο χαζός από τους δυο μας? Μάλιστα, πολύ σωστά τα λες. Κατάλαβες. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι η ελληνική τηλεόραση αυτό που πρέπει να έχει είναι να δώσει στον κόσμο λίγο ξενιασιά, δηλαδή λίγο να ξεφύγει. Αν βγαίνω κι εγώ στην εκπομπή μία ώρα κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα και τους λέω: γεια σας, κοντά μου ο Κώστας Μιναρατζής. Κώστα, τι κάνεις τώρα? Δηλαδή, άμα δεν πούμε και τις βλακίες μας, ο άλλος που μας βλέπει σπίτι του, γιατί να κάτσει μια ώρα να μας δει? Έτσι, θα γυρίσει κανάλι και θα βάλει να δει ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε. Έτσι, πρέπει να χαλαρώσει, να διασκεδάσει και με λίγα λόγια να βλέπει και λίγο θέατρο. Ναι, γιατί δηλαδή, η ζωή είναι και ένα θέατρο, κακά τα ψέματα. Ναι, απλά το θέατρο πρέπει να ξέρεις πού θα να το παίξεις. Να μην είναι του παραλόγου, ναι, βέβαια. Και να μην είναι του ακαταλογίστου.
Γιατί λένε ότι οι επώνυμοι, οι στάρ έχουν και το καταλόγιστο. Δηλαδή... Πες μου όμως τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, νέα για τη νέα σεζόν, διότι είσαι πλήρως ενημερωμένος και θέλω λοιπόν σήμερα από σένα να ακούσει ο κόσμος. Ευγενία Μανολίδου θα είναι στον πρωινό καφέ. Όχι, δεν θα είναι, μα έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν. Δηλαδή και να ήταν, για μένα θα περνούσα παρατήρητη. Δηλαδή εννοώ ότι και η Βίκυ Καγιά ήταν, αλλά δεν ήταν. Γιατί ένας πρωινός καφές που έχει 25 νούμερα και 50 και φτάνει να έχει 5, δεν υπάρχει ο πρωινός καφές. Κατάλαβες, δηλαδή εννοώ ότι σημασία δεν έχει να κάνουμε κάτι, έχει να κάνουμε κάτι επιτυχημένο. Εμένα δηλαδή φέτος, το ξέρεις πολύ καλά, τρεις προτάσεις μου γίνανε. Καμία δεν δέχτηκα. Συνεχίζω την παραγωγή τη δική μου, που είναι σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στην αφεντικό... Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, δεν κατάλαβα. Και είσαι αφεντικό του εαυτού σου, και είμαι αφεντικό του εαυτού θα τα πούμε όλα αυτά τα επαγγελματικά. Απλά θέλω να σου πω ότι η Ευγενία Μανολίδου είναι μια γλυκύτατη παρουσία, πολύ excellence, πολύ bonjour είναι παρουσία, αλλά όμως δεν είναι εκείνη που θα μπορέσει να κρατήσει ένα πρωινό απέναντι σε μια Ελένη Μενεγάκη που είναι θεά, είναι βασίλισσα. Κατάλαβες, δεν το συζητάμε. Γρηγόρης Αρναούτογλου, σχολίασέ τον μου. Ο Γρηγόρης έκανε την κίνηση ΜΑΤ, δηλαδή ο Γρηγόρης έφυγε την ώρα που τα νούμερα είχαν πάρει τόση, την Κατιούσα. Πάει να κάνει κάτι καινούριο να ανέβει και την ώρα που θα είναι πάλι στα φόρτε, πιστεύω ότι επιστρέφει στο Μέγκα στην πρωινή, παίρνοντας μεγαλύτερο συμβόλαιο και διπλά λεφτά. Και αυτούς που λένε ότι τελικά ότι ο Γρηγόρης ό,τι είχε να δώσει το έδωσε στην τηλεόραση, διότι έχει στερέψει και δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο. Τι λες σε αυτή την εκδοχή, ότι είναι υπάρχουν τα τελευταία πηγές, βήματα. Απλά θέλω να σου απαντήσω ότι γενικότερα υπάρχουν πηγάδια και πηγές όπου κάποια μέρα στερεύουν. Έτσι. Αυτό μόνο. Και υπάρχουν και άλλα που είναι αστείρευτα. Δεν τελειώνουν ποτέ. Γόνιμα συνέχεια. Συνέχεια βγάζουμε. Πάμε σε άλλο πρόσωπο. Ελένη Μενεγάκη. Θεά. Ελένη Μενεγάκη είναι θεά και να σου πω γιατί είναι θεά, γιατί είναι ο εαυτός της. Στην τηλεόραση, όσα παιδιά, και το λέω μέσα από το Facebook, κάθε μέρα, είδες χθες είχαμε μπει λίγο μαζί online, 192 online και μιλάω με όλους είναι εκείνη την ώρα. Παιδιά, δηλαδή, να μιλάει με 192 δεν αφήνω κανένα άτομο που να μην το απαντήσω έστω μία φορά. Όλοι με ρωτάνε, θέλω να πω στην τηλεόραση, θέλω να έρθω στην εκπομπή σου κτλ. Λέω κάτι. Δεν έχει σημασία πόσο όμορφος είσαι ή πόσο ωραία γυναίκα είσαι. Δεν έχει σημασία τι στυλ έχεις και αν σου λένε ότι κάνεις. Σημασία έχει να είσαι ο εαυτός σου. Να βγεις στην τηλεόραση και να μην πεις «Γεια σας». Να βγεις όπως μιλάμε τώρα. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει μία, δύο, τρεις κάμερες. Τίποτα δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ελεονόρα Μελέτη. Η Ελεονόρα, εντάξει, μια χαρά πάει. Πολύ καλά πάει. Αν και εμένα αυτή η γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ στις ειδήσεις. Στις ειδήσεις. Γενικότερα και το καλοκαίρι, επειδή η ειδήση του Στάρ είναι το δεύτερό μου σπίτι, ξέρεις, για πολλούς λόγους, δεν το συζητάω. Αλλά η Ελεονόρα έβγαινε στις ειδήσεις του Στάρ πραγματικά όσο κούκλα δεν έχει βγει ποτέ καμία στην ελληνική τηλεόραση. Τατιάνα Στεφανίδου. Δαιμόνια. Δαιμόνια. Έχει τη ματιά που σου λέει ότι ξέρω τι κάνω, ξέρω που πάω, ξέρω ποια είμαι. Χριστίνα Λαμπύρη. Απίστευτη φίλη μου, στην πρεμιέρα της θα είμαι ο πρώτος καλεσμένος, θα κάνω μοναδικές αποκαλύψεις Χριστινάκη, μόνο για σένα το ξέρεις αυτό και μετά θα βουήξει το Πανελλήνιο, ξεκινάει το Πανελλήνιο, μια λαοθάλασσα που θα αποκαλύψω. Λάκης Λαζόπουλος που φέτος ασχολήθηκε πάρα πάρα πολύ μαζί σου, μέχρι και με τα δόντια σου. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Λάκη. Όταν σε σχολιάζει πώς αντιδράς. Γελάω πάρα πολύ και να σου πω όταν δεν τα προλαβαίνω, επειδή μπορεί να τρέχω ή αυτά, έχουμε τη μαμά της Εμμανουέλας που παίρνει και μας ξυπνάει και λέει βάλε το Θέμο, είπε αυτό, βάλε το Λάκη, είπε αυτό. Αλλά εμένα ξέρεις γιατί μ' αρέσει, γιατί καταρχήν για μένα, φίλοι μου τηλεοπτικοί, αυτό εννοώ, είναι Θέμος και Λαζόπουλος. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ βέβαια για όλα. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι έχουν τη δύναμη και έχουν αυτό το τάκτ, όπως ο Βαγγέλης ο Περής που συνεργάζεται με το Θέμο, είναι απίστευτη η διάνοια μυαλού ο Βαγγέλης, έχουν τη δύναμη να βρίσκουν αυτό το κάτι από κάτι που θα πω. Φέις κορδά. Καλή είναι. Κάτι άλλο έχεις να ρωτήσεις. Θέλω να σχολιάσεις όλους τους παρουσιαστές είναι που υπάρχουν. Είναι γλυκύτατη η Βάσια. Να ακούσουμε την άποψή Ελπίζω σου. Ελπίζω να πάει πολύ καλά η νέα, το νέο της εγχείρημα που πάει στο μεσημεριανό πλέον του Alter με κάτι πολύ διαφορετικό. Ελπίζω να πετύχει γιατί είναι ένα ευγενέστατο κορίτσι στην ελληνική τηλεόραση. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ ούτε με τα προσωπικά της, ούτε με τα επαγγελματικά της, ούτε με αυτά που λέει. Και νομίζω ότι ακολουθεί μια διαφορετική πορεία από όλους εμάς.